Συνεχίζονται με αμύωτους ρυθμούς οι έλεγχοι κλιμακίων της εφορίας σε τουριστικές περιοχές της Αχαΐας για τον έλεγχο καταστημάτων με την έκδοση αποδείξεων και την απόδοση ΦΠΑ. Τα κλιμάκια αποτελούνται συνήθως από δύο εφοριακούς και επεκτείνουν τη δράση τους όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και τις βραδινές ώρες. Πολλοί από τους πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες, καταστηματάρχες και όλα τα συναφή επαγγέλματα δεν κόβουν αποδείξεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων με τους ελέγχους που κάνει να βγάζει μεγάλα πρόστιμα και να βάζει και δεκαήμερο περίπου κτίσιμο σε αυτά τα καταστήματα. Όταν οι παραβάσεις είναι κατά εξακολούθηση. Κλιμάκια από εφοριακούς στον ΔΟΗ της Πάτρας αλλά και από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων έχουν καθημερινή παρουσία στις παραλιακές περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και της Αιγαιάλιας. Μάλιστα, χθες το πρωί ήταν έντονη η παρουσία εφοριακών στις παραλίες της Καλογριάς αλλά και της Λακόπετρας, ενώ κατά τη διάρκεια των βραδινών ωρών έγιναν αρκετοί έλεγχοι στο κέντρο της Πάτρας. Ναι, δεν νομίζω ότι μόνο η Αχαΐα μπορεί να είναι έτσι παρά, νομίζω ότι είναι όλη η Ελλάδα. Απλά ψάχνουμε και βρίσκουμε τώρα συνέχεια μικροπράγματα. Αυτοί που χρωστάνε και δεν έχουν πληρώσει μέχρι τώρα ποτέ, δεν θα τους κάνουν έλεγχος να δουν πότε θα τα δώσουν. Όλα τα μαγαζάκια κυνηγάμε και με το παραμικρό τους γράφουν. Εντάξει, σωστός ο έλεγχος, το δέχομαι να τιμωρηθούμε. Αλλά ας κοιτάξουμε και λίγο πιο πίσω, γιατί από ό,τι βλέπουμε σε λίγο δεν θα αντέξει κανείς άλλος, όχι για έλεγχο να κάνουμε, αλλά ούτε να μπορούμε να πάρουμε ένα μπουκάλι γάλα στα παιδιά μας. Στο στόχαστρο βρίσκεται η φοροδιαφυγή που γίνεται μέσω της μη έκδοσης αποδείξεων και απόδοσης του ΦΠΑ, με το ποσοστό των παραβάσεων να κινείται σταθερά στο 30% όπως ανέφερε στέλεχος των τοπικών μηχανισμών ελέγχου. Μάλιστα, οι παραβάσεις εντοπίζονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστίασης και αναψυχής και λιγότερο σε εμπορικές επιχειρήσεις, είδη δώρων, ρούχα, υποδήματα αλλά και κοσμήματα. Πλέον προσπαθεί μέσω αυτού του εκβιασμού να πιέσει τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εμπόρους να κόβουν όσο το δυνατόν περισσότερες αποδείξεις. Και οι αποδείξεις που δεν κόβονται, τα χρήματα αυτά δεν πάνε στις τσέπες των φορολογουμένων, των επαγγελματιών, έτσι, απλά καλύπτονται κάποιες άλλες τρύπες που έχουν δημιουργηθεί. Πρέπει και κόβουνε. Εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι κόβουνε και σίγουρα υπάρχουν κάποιοι παράνομοι. Να το λέμε, ας τιμωρηθούμε. Ας τιμωρηθούμε σωστά. Ο καταστηματάρχης που δεν κόβει απόδειξη, βάζει κάτι στην τσέπη, γιατί το κάνει? Γιατί προσπαθεί να γλιτώσει όσο πιο πολλά γίνεται από τη φορολογία που δέχεται μετά. Άρα, όσο και αν δουλεύουμε, σε αυτούς πάνε τα λεφτά. Απλά θέλουν λίγα παραπάνω. Ας τιμωρηθούμε σωστά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις εφοριακών, το φαινόμενο της μη έκδοσης αποδείξεων έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα λόγω των ήπιων σε σχέση με το παρελθόν προστήμων που προβλέπει το νέο φορολογικό πλαίσιο και αυτό θα φανεί σύντομα στα στοιχεία που θα δείχνουν μείωση των εισπράξεων από την απόδοση ΦΠΑ.